Βαλβάνη, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά? Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να σας πω γενικότερα ότι... Για το δούμε και γενικότερα. Το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, και με βάση τις δημοσκοπήσεις, ένας στους 10 ανθρώπους φαίνεται να ταυτίζεται με τον Α ή Β τρόπο με ένα κόμμα που εμφανίζεται απροκάλυπτα νεοναζιστικό, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά απόκτησε η ελληνική κοινωνία 10% νεοναζί, και αλλήμωνο αν οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η Χρυσή Αυγή ξέφυγε από ένα περιθώριο στο οποίο βρισκόταν επί δεκαετίες κατ' ουσία και μπόρεσε να εκφράσει και με μια δυναμική ένα τέτοιο κόσμο, επειδή αναδύθηκε μέσα από τα βαλτονέργια της πολιτικής των μνημονίων. Άρα η βάση όντως για την πολιτική αντιμετώπιση της είναι η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Δεν αρκεί όμως αυτό, γιατί μπορεί να αναδύθηκε μέσα από την ανεργία, από όλη αυτή την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά είναι φανερό ότι όταν αυτά τα φαινόμενα αποκτούν μια αυτοδυναμία στο πολιτισμικό επίπεδο. Βέβαια. Δηλαδή δεν εκφράζεται αυτή τη στιγμή μόνο η απόγνωση και η έλλειψη προοπτικής, ας πούμε, λαϊκών παιδιών σε εργατικές γειτονιές, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την προοπτική της μετανάστευσης που έχει μπροστά του ο πτυχιούχος σαν μια διέξοδο για το προσωπικό τους πρόβλημα. Αλλά καλλιεργώντας και άλλα σοβαρά θέματα που δεν έχουν λυθεί, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι η πλήρης αναρχία που επικράτησε στην Ελλάδα, ή μη εφαρμογή των νόμων. Όλα αυτά οδήγησαν και έναν κόσμο στη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που όσο παραμένει η Ελλάδα εγκλωβισμένη στο Δουβλίνο 2 και στο Δουβλίνο 3, αποκτάει διαστάσεις που δεν μπορεί, έλλειψης λύσης. Δηλαδή ή θα σταματήσει να παίξει το ρόλο του ανθρωποφύλακα των βορείων χωρών προορισμού και θα μπορέσεις να ανοίξει σύνορα, να δώσει χαρτιά, να δουλέψει το άσυλο, ή θα είσαι υποχρεωμένος να δημιουργήσει γκέτο στις πόλεις. Η τρικομματική κυβέρνηση προχωρεί με στρατόπεδα συγκέντρωσης τους τελευταίους μήνες κτλ. Αυτά δεν είναι λύσεις. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό το πράγμα, αλλά το αξιακό παράλληλα μέσα σε όλα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή από τη μια μεριά είναι να δώσεις λύση σε πραγματικά προβλήματα, όπως είναι η γκαιτοποίηση των πόλεων. Φυσικά είναι πραγματικά προβλήματα αυτά, η ανεργία. Η έλλειψη δυνατότητας να μπορέσει να ζήσει ο άλλος με αξιαπρέπεια, αλλά υπάρχει και ένα θέμα αγριανθρωπισμού, εξαχρίωσης πολιτικής, το οποίο απλώνεται σαν κοιλίδα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει εν είδη ταγμάτων εφόδου επιθέσεις σχεδόν κάθε βράδυ σε ανθρώπους που τους ξεμοναχιάζουν, ας πούμε, οι οποίοι είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, μόνοι τους και τα λοιπά. Ναι, 10 άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν ντουλάπες και κυνηγάνε ένα άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει πού να πάει να κρυφτεί. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε καταλήξεις σαν τέτοιες της Μανολάδας. Δηλαδή, το πρόβλημα στη Μανολάδα ήταν καρκίνος πολλά χρόνια, αλλά το να πυροβοληθούν απλήρωτοι εργάτες, αν δεν υπήρχε αυτή όλη η γενικότερη εξαχρίωση, δεν θα είχαμε φτάσει ως εκεί, πιστεύω. Είναι σύμπτωμα ακριβώς αυτής της πορείας. Και το θέμα της ατιμωρησίας. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι διαχρονικό. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί. Διαχρονικά δεν έχει εφαρμοστεί, μέσα στις δεκαετίες. Σήμερα έχουμε καινούργια φαινόμενα. Δηλαδή, νεοναζιστικές εκδηλώσεις δεν είχαμε, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια, που να συνδέονται με τέτοια φαινόμενα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Είναι φανερό ότι χρειάζεται και νομοθετικά αντιμετώπιση. Εσείς, δηλαδή, ένα τέτοιο νομοσχέδιο το ψηφίζατε? Εξαρτάται από το τι θα περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Ακριβώς, γιατί αυτό μπορεί να μην έρθει ποτέ στη Βουλή. Εμείς είμαστε πάντα ενάντια, το ξέρετε αυτό, ανέκαθεν η αριστερά, στην ποινικοποίηση του φρονήματος. Εδώ δεν μιλάμε για το φρόνημα, εδώ μιλάμε για την κόκκινη γραμμή που συνδέει στάσεις με δράσεις. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Να κατηγορήσετε τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχετε μπροστά σας το. Όμως χρειάζεται σήμερα να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία είναι φανερό ότι δεν καλύπτει μια νομοθεσία του 1979. Αυτό είναι σαφές. Γιατί εγώ δεν θα πάω σε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, άλλο χούντα, άλλο ναζί. Έτσι δεν θα πάω, ας πούμε, σε αυτή τη βάση. Θα σας κάνω μια ερώτηση, θα την κρατήσετε όλοι, γιατί
Έχουμε, ας πούμε, στο νομικό μας, στο θεσμικό μας οπλοστάσιο πράγματα που ακουμπούν ζητήματα ιδεών. Έστω και αν μπορεί να μην φαίνεται. Ας πούμε, λέει εδώ ένας φίλος, πολύ κάτι γνώμη σωστά, γιατί ο δημόσιος εκθιασμός της χρήσης ναρκωτικών είναι κακούργημα και δεν μπορούμε να είναι κακούργημα και ο δημόσιος εκθιασμός, ας πούμε, ρατσιστικών τοποθετήσεων. Ή θα σας έλεγα εγώ, γιατί η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει να συλλαμβάνει άνθρωπο που δεν έχει κάνει κάτι, αλλά φοράει κουκούλα από τον μπουφάν. Που κάτι μπορεί να σημαίνει στο επίπεδο, ας πούμε, της πολιτισμικής, εγώ θα έλεγα, έκφρασης ή της αντίληψής του για τον dress code. Άρα μιλάτε για τα όρια του νόμου. Άρα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει. Και το συγκεκριμένη ιστορική φάση. Δεν υπάρχουν γενικά διαχρονικά, είναι συγκεκριμένα ιστορικά. Γιατί η Γερμανία, τόσο η Ανατολική Γερμανία όσο και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία είχαν στο σύνταγμά τους νομοθεσία, ρυθμίσεις οι οποίες απαγόρευαν τον εκθιασμό του πολέμου και του ναζισμού. Και η Ιταλία έχει στο σύνταγμά της ρυθμίσεις που απαγόρευαν την είσοδο φασιστικών κομμάτων στο κοινοβούλιο και τελικά τα φασιστικά κόμματα όχι μόνο μπήκαν στο κοινοβούλιο, αλλά συμμετείχαν και στις κυβερνήσεις. Γιατί είναι φανερό ότι τα πολιτικά ζητήματα δεν μπορούν με καθοριστικό τρόπο να λυθούν. Σε 2-3 λεπτά από τώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα για να συζητήσουμε. Αμέσως, πάμε λοιπόν. 2 λεπτά διάλειμμα για να το συζητήσουμε. Επιστρέφουμε στη συζήτηση και που έχουμε και από αφορμή το αντιρατσιστικό. Όταν η ανεργία έχει φτάσει στο 27% και πάει σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ προς το 30%, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξανόταν πέρυσι. Γιατί πια φτάνουμε σε οριακά μεγέθη. Δηλαδή, πού θα πάμε, στο 50% άνεργοι. Και θέλω να πω για την Ιρλανδία ότι η Ιρλανδία αυτού του είδους την ανάκαμψη με πολλά εισαγωγικά την έχει πληρώσει με ένα τεράστιο φόρο μετανάστευσης των νέων. Έτσι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των νεαρών ηλικιών αυτή τη στιγμή δουλεύει εκτός Ιρλανδίας για να γίνει ανταγωνιστική. Δηλαδή είναι περιττή με βάση τις ανάγκες της ίδιας της χώρας. Και η ύφεση αυτή τη στιγμή, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα είναι στο μείον 4,3%, δηλαδή, αλλά το πρώτο τετράμινο μάλλον πλέον, ξέρουμε ότι τρέχει με μείον 5,3. Είναι δύσκολο να κλείσεις στο μείον 4,3. Και εγώ λέω τα χθεσινά νούμερα. Τα χθεσινά νούμερα λένε ότι πλέον από το 2008 είμαστε, η καταστροφή του ΑΕΠ είναι μείον 28%. Είναι τεράστιο αυτό. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Όταν λοιπόν φτάσει εκεί, λες πραγματικά, με πολύ απλό τρόπο, μήπως έχω φτάσει στον πάτο, δηλαδή τι χειρότερο να πάθω. Εγώ θα σας πω αυτά που λένε οι ήδη που μας λένε μπράβο. Σε αυτό δηλαδή ποντάρετε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα χειρότερο. Όχι, σε αυτό το θέμα είναι τι θα κάνετε εσείς για να καλυτερέψει η κατάσταση. Σε αυτό ποντάρει η κυβέρνηση. Όχι, εσείς δηλαδή, λένε τι θα κάνετε για να φτιάξει, να αλλάξει η κατάσταση. Προσπαθεί να δημιουργήσει λάτε, για να προλάβει μια συνείδηση στον κόσμο ότι εκεί που έχουμε πάει, το μόνο που μένει τώρα πια είναι... Εγώ όμως θα σας πω το εξής, ότι στην έκθεση του Γενάρη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για πρώτη φορά διατυπωνόταν ποσοτικά που έχουμε φτάσει από την άποψη της εσωτερικής υποτίμησης και έμπαινε ένα νούμερο 14%. Ο στόχος όμως είναι για 33%. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αντίστοιχα, αλλά... γιατί ξέρω εγώ λέει τώρα το πρόγραμμα απόκτησε τη δυναμική του. Εγώ θα σας πω και δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτή, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να πας στο 34% σε ένα χρόνο. Δηλαδή να έχει τόσο, δεν χρειάζεται να περάσουν τρία χρόνια. Χθες η Handelsblatt, που είναι μια πολύ σοβαρή εν πάση περιπτώσει, σαν την καθημερινή σε μεγαλύτερο αυτό γερμανική εφημερίδα, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο για την Κύπρο. Καταλήγει στην Κύπρο. Ξεκινάει από το θέμα της λιτότητας. Λέει, αφού οι δανειστές καταλαβαίνουν ότι μέσω της λιτότητας και της καταστροφής του ΑΕΠ είναι πιο δύσκολο να πάρεις τα λεφτά σου και δεν μειώνεται το χρέος. Γιατί το κάνουν. Γιατί συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο παρά όσα λέει ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βγάζει δύο πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Λέει, είναι ένας τρόπος τελικά να περάσουν δικαιώματα κυριαρχικά των κρατών στις Βρυξέλλες, εσωτερική αποδυνάμωση του εθνικού κράτους. Ή στην περίπτωση της Κύπρου είναι ένας τρόπος, και μιλάει για αυτό την απόρριτη έκθεση σε σχέση με τις συνομιλίες που γίνονται τώρα, δηλαδή παραρτήματα του μνημόνιου του Κυπριακού που δεν είναι γνωστά, να εκποιηθούν
τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα ενεργειακά, έτσι ώστε τρίτη με ελάχιστα χρήματα να είναι αυτοί οι οποίοι θα κερδίσουν κυρίως από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, από όποια πλευρά, γιατί ξέρετε τι βάζει τώρα. Τώρα βάζει, η Handelsblatt και θεωρίες συνωμοσίας είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ απόψε αυτές που σας λέω. Εγώ θέλω... Πάμε στην κύριε Γρηγοράκη. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή των μέτρων και των συμπεριφωνηθέντων. Φαίνεται ότι... Θα συμπεριφωνηθέντε όμως όχι, δεν εκφράζονται σήμερα. Κύριε Τζή, κοιτάξτε να δείτε. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο που ήταν ένας πολύ δύσκολος δρόμος και που δεν ξέραμε που θα μας βγάλει, φαίνεται ότι βλέπουμε τώρα ότι έχει πραγματικά φως στο τούνελ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση και δεν ούτε υπάρχει ποτέ άλλη λύση. Ούτε εσείς δεν το περιμένετε πάντως αυτό το φως. Λοιπόν, κανείς δεν το περιμένει. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι εάν τηρήσουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει, όπως είπε και ο κύριος Μπέζας προηγουμένως, φαίνεται ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες δίνουν λύσεις στο αδιέξοδο που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση αυτή να αναμορφώσει το πλαίσιο πια λειτουργία τη, να δούμε σε μια καινούργια συμφωνία τι κάνουμε για τον επόμενο χρόνο. Πιστεύω ότι είναι προγραμματική συμφωνία, στρατηγική του τη φορά, η οποία ο χρόνο πέρασε, ήταν ένα πρωτόγνωρο μοντέλο για την Ελλάδα, ό,τι έγινε, έγινε κτλ. Πρέπει να το αναμορφώσουμε, να δούμε πού δεν πήγαμε καλά, πού πάμε καλά, διότι σε ένα χρόνο έχουμε δημοτικές εκλογές, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν ευρωεκλογές, έχουμε λοιπόν γεγονότα τα οποία έρχονται. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για ένα πρόβλημα γεγονός, ένα πρόβλημα γεγονός ακριβώς να μας χαλάσει τίποτα από αυτή τη στρατηγική πλάτα. Λοιπόν, άρα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να ξαναδώσουμε μια όθηση. Τελειώνω, να δώσουμε μια όθηση λοιπόν σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, να δούμε τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά και να δούμε ξανά τη συμφωνία που κάναμε τα τρία κόμματα. Τελεία, παρακαλώ, κυρία Βαλαβάνη. Για τους Δήμους μόνο ότι αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει καθυστέρηση απόδοσης των πόρων που ξεπερνάει το 10%, κινδυνεύει αν για δύο τρίμηνα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή βρίσκονται πίσω στους προϋπολογισμούς πάνω από 10% να βρεθούν οι μεγάλοι πλειοψηφοί. Ψηφία σε επιτήρηση. Δεν μα κάνετε. Κύριε Λαβάνη, μα κάνετε διαπιστώσει. Λύστε μα. Ήταν σε κατάσταση. Κύριε Λαβάνη, θέλω διαπιστώσει. Κύριε Λαβάνη, έχω μια άλλη στρατηγική υποτίθεται. Θέλω την επιτήρηση. Θέλω την στρατηγική αυτή. Να μπουν σε επιτήρηση. Υπάρχει το πρόβλημα του χρέου. Το πρόβλημα του χρέου δεν μπορεί να λυθεί ούτε μέσα από το μνημόνιο, ούτε μέσα από τι δανειακέ συμβάσει. Το πρόβλημα του χρέου θέλει δραστική διαγραφή γιατί αλλιώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Μην πάμε σε μετά από δύο κουρέματα, πέρυσι μειώθηκε 1,5 δις το σύνολο του χρέου. Κυρία Βαλαβάνη, καλημέρα. Λέω κύριε και κυρία Βαλαβάνη, για να δούμε τι θα δούμε 4 Ιουνίου που θα έρθει η Τρόικα. Στο διάλειμμα μας, καλώς από τον κύριο Κοσόλου, παρακαλώ, και δεν έχουμε άλλο.